έγιναν. Μισό λεπτό. Ωραία, δέχομαι κι εγώ. Τα τελευταία χρόνια τις κλινικές μελέτες που έγιναν για να πραγματικά να εξηγήσουμε πώς κάποια ελαιόλαδα μπορούν να μας βοηθήσουν πολύ περισσότερο στην αντιμετώπιση τέτοιων ασθενειών και φυσικά πώς προάγουν συνολικά την υγεία και την καλή λειτουργία του οργανισμού μας. Μισό λεπτάκι λίγο. Να αλλάξει τη διαφάνεια. Δεν μου κάνει το χατήρι. Πατήστε τα βελάκια λίγο. Πατά όλα λίγο, δεν ανταποκρίνεται στην ταχύτητα που θα ήθελα. Με συγχωρείτε. Το ποντίκι. Τώρα θα. Ωραία. Λοιπόν, το ελαιόλαδο είναι μια πάρα πολύ σημαντική τροφή φυσικά για τη μεσογειακή διατροφή. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τρόφιμα της μεσογειακής διατροφής και αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε τη μεγαλύτερη κατανάλωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Προ-κρίσης η κατανάλωση έφτανε μέχρι τα 23 με 24 λίτρα ελαιολάδου ανακάτοικο. Τα νούμερα λίγο πέσανε τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι λίγο πιο ακριβό το ελαιόλαδο από κάποια άλλα έλαια. Οπότε είμαστε στα 16 με 17 λίτρα ανά άτομο. Όμως και πάλι βλέπουμε ότι υπάρχει μια αυξητική τάση, η οποία μάλιστα παρατηρείται και σε άλλες χώρες του κόσμου. Δεν το ονομάζουμε τυχαία τον υγρό χρυσό της Ελλάδος, γιατί φυσικά συνεισφέρει πάρα πολύ σαν προϊόν και στην οικονομία της χώρας λόγω των εξαγωγών που κάνουμε και της συνολικότερης κατανάλωσης. Ενώ φαίνεται τόσο απλό σαν προϊόν, είναι ένα υγρό. Πρέπει να πούμε ότι αποτελείται από δύο πλάσματα, το 99% που είναι η βασική, τα τριγλυκερίδια, που είναι το βασικό σώμα του ελαιολάδου, και ένα ασαπονοποιήσιμο, όπως το ονομάζουμε, πλάσμα, που ενώ είναι μόλις το 1%, είναι αυτό που περιέχει όλα τα βιοενεργά συστατικά που προάγουν την υγεία. Είτε μιλάμε για φενόλες, για τοκοφερόλες, στερόλες και πάρα πολλά άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά. Που σε αυτά τα χαρακτηριστικά οφείλονται και σε ένα μεγάλο βαθμό οι διαφοροποιήσεις που βλέπουμε μεταξύ των ελαίων. Αυτές εκδηλώνονται λόγω της διαφοράς σε ποικιλία, λόγω των διαφορετικών καλλιεργητικών φροντίδων, λόγω του τρόπου επεξεργασίας, όπως θα αναφέρουμε και παρακάτω. Τα τελευταία χρόνια είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, η οποία λέγεται οργανωληπτική αξιολόγηση του ελαιολάδου. Ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια τα ελαιόλαδα, όπως θα δούμε, κατατάσσονταν σε κατηγορίες μόνο με βάση τα χημικά τους χαρακτηριστικά, εδώ και κάποια χρόνια το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου αποφάσισε να καθιερώσει και μία μέθοδο επίσημη που βασίζεται στις αισθήσεις μας, στην οργανωληπτική αξιολόγηση. Αυτό προέκυψε από την ανάγκη να περιγράψουμε αυτή την ποικιλομορφία που βλέπουμε μεταξύ των ελαιολάδων. Δανειστήκαμε κάποια στοιχεία λοιπόν από το χώρο του κρασιού, γιατί και στο χώρο του κρασιού βλέπουμε ότι κρασιά που έχουν κοινά χημικά χαρακτηριστικά έχουν ένα τελείως διαφορετικό αρωματικό και γευστικό προφίλ. Η μέθοδος αυτή πλέον είναι επίσημη από το Διεθνές Συμβούλιο, είναι υποχρεωτική ώστε ένα λάδι να ονομαστεί εξαιρετικό παρθένο, γιατί σε περίπτωση που κάποιο ελαιόλαδο παρουσιάζει σφάλμα, μια δηλαδή δυσάρεστη οσμή και γεύση, ανεξάρτητα από τα χημικά του χαρακτηριστικά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξαιρετικό παρθένο. Οπότε είναι ένα κριτήριο, είναι μια μεθοδολογία που μας βοηθάει στην κατηγοριοποίηση, αλλά μας βοηθάει και στην περιγραφή του. Έτσι έχει δηλαδή και μια εμπορικότητα από πίσω. Καθώς αξιολογούμε και τρεις θετικές ιδιότητες, η οποία είναι η μία των οποίων είναι το φρουτόδες, πόσο δηλαδή μας θυμίζει το άρωμα της ελιάς, το ελαιόλαδο, όταν το οσμιζόμαστε και όταν το γευόμαστε, το πικρό, η γεύση του πικρού, και το πικάντικο, η γεύση του πικάντικου, δηλαδή πόσο κάψιμο μας προκαλεί. Παρόλο που μας ξενίζουν λίγο το πικρό και το πικάντικο σαν έννοιες, πρέπει να σας αναφέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά, καθώς σχετίζονται και με την υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφενόλες, τις ουσίες που, όπως θα δούμε, είναι αυτές που σε ένα μεγάλο βαθμό κάνουν το ελαιόλαδο μια τόσο πλούσια και βιοενεργή τροφή. Θα χρησιμοποιήσω και μια φράση αγγλική. Λέμε «the bitter, the better». Όσο πιο πικρό είναι ένα λάδι, τόσο πιο καλό είναι στο κομμάτι το βιολειτουργικό, γιατί περιέχει περισσότερες φενόλες. Τα ελαιόλαδα λοιπόν, με βάση τα χημικά χαρακτηριστικά, αλλά όπως αναφέραμε και τα οργανωληπτικά,
Κατατάσσονται καταρχήν σε παρθένα, όπου στην κατηγορία των παρθένων αναφερόμαστε στα έλαια τα οποία λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές μεθόδους ή άλλες φυσικές επεξεργασίες που δεν προκαλούν αλλίωση του ελαίου. Δηλαδή, μιλάμε για λάδια στα οποία δεν έχει προσθεθεί κάποια χημική ουσία και δεν έχουν υποστεί κάποια χημική επεξεργασία. Το ανώτερο ποιοτικά ελαιόλαδο είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, στο οποίο η οξύτητα είναι κάτω από 0,8%, είναι το ένα βασικό χαρακτηριστικό. Όταν η οξύτητά μας αυξάνεται, πάμε στο παρθένο ελαιόλαδο. Σε πιο ψηλά ποσοστά πάμε στην κατηγορία λαμπάντε, που περιγράφει ένα λάδι που δεν είναι δόδυμος έχει, και σε αυτή την περίπτωση κάνουμε χημικές επεξεργασίες και λαμβάνουμε το ελαιόλαδο το εξευγενισμένο. Παρόλο που σαν χώρα λέμε ότι ξέρουμε από καλό λάδι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για πάρα πολλά χρόνια καταναλώναμε ελαιόλαδα που με την επωνυμία κλασικό. Αυτό είναι ελαιόλαδα τα οποία αποτελούνται από μείγμα εξευγενισμένου και παρθένου ελαιολάδου και φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που είναι ο χυμός της ελιάς. Και σαν χυμός έχει όλες αυτές τις θρεπτικές ουσίες, ιδίως αν παραχθεί και με τις ιδανικές μεθόδους. Τέλος, έχουμε και τα πυρηνέλα, τα οποία προκύπτουν με χημική επεξεργασία του πυρήνα, του παραπροϊόντος δηλαδή της ελαιοποίησης. Υπάρχουν φυσικά πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια, γι' αυτό και έχουμε αυτές, με βάση την νομοθεσία, μεγάλες πολλές αναλύσεις που πρέπει να κάνουμε για την κατηγοριοποίηση. Τι είναι το αγουρέλαιο? Το αγουρέλαιο από μόνο του αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία. Είναι αρκετά γνωστό στη Βόρεια Ελλάδα, είναι η αλήθεια, και αναφέρεται στο χυμό των καρπών της πράσινης άγουρης ελιάς. Δηλαδή, είναι από ελιές οι οποίες δεν έχουν προλάβει να μαυρίσουν, να γίνουν εκείνο το σκούρο, το μοβ χρώμα. Όλες οι ελιές, πλην της λευκολιάς, μιας ειδικής ποικιλίας που οι ελιές είναι λευκές, ξεκινάνε στο δέντρο ως πράσινες. Αν περπατήσετε και δείτε ελαιόδεντρα σε αυτή τη φάση, ακόμα ο καρπός είναι πράσινος. Με το χρόνο όμως οριμάζουν και αποκτάνουν αυτό το μελανό χρώμα. Το αγουρέλαιο λοιπόν είναι αυτό που παράγεται από πράσινες ελιές. Είναι ένα ελαιόλαδο που έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, έχει πάρα πολύ μεγάλη θρεπτική αξία, γιατί έχει τη μέγιστη συγκέντρωση πολυφενολών. Είναι ακριβότερο από τα κοινά ελαιόλαδα, από το τυπικό, ας το πούμε, το εξαιρετικό παρθένο που παράγεται από πιο μελανές ελιές, γιατί δεν έχουμε μεγάλη απόδοση. Τι σημαίνει αυτό? Ο καλλιεργητής πρέπει να πατήσει, πρέπει να συνθλίψει πολλά κιλά ελιάς προκειμένου να πάρει ένα λίτρο ελαιολάδου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και είναι ακριβότερο στην τιμή. Όπως σας ανέφερα, αυτό το λάδι είναι πλούσιο σε πολυφενόλες και οι πολυφενόλες γενικά μας επηρεάζουν στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Έτσι, όταν κυμαίνονται σε πιο χαμηλές τιμές, από 70 έως 250, το έλαιο που παίρνουμε έχει μια ευχάριστα γλυκιά γεύση και ένα ελαφρύ φρουτώδες άρωμα. Σε υψηλότερα ποσοστά αρχίζει και είναι πιο έντονο το άρωμα, με αρκετά πικρή γεύση και πικάντικη επίγευση. Ακόμα υψηλότερες τιμές μας δίνουν πιο έντονα πικάντικη επίγευση. Και τέλος, πάνω από 450 ppm, parts per million, έχουμε ένα αντωνότατο φρουτώδες όνομα με πολύ πικρή γεύση και έντονα πικάντικη επίγευση. Αυτό, όπως προανέφερα, δεν πρέπει να μας φοβίζει, γιατί σημαίνει ότι μιλάμε για ένα έλαιο με πάρα πολλά αντιοξειδωτικά και γενικά πάρα πολύ μεγάλη θρεπτική αξία. Άλλωστε, πρέπει να σκεφτούμε ότι το κάθε έλαιο έχει και τη δική του χρήση στην κουζίνα. Φυσικά, τώρα σας μιλάω για νοπή κατανάλωση, γιατί από τη στιγμή που μαγειρευτεί ένα έλαιο μέσα στο φαγητό, κάποιες από τις ουσίες αυτές καταστρέφονται. Αλλά όταν μιλάμε για νοπή κατανάλωση, σκεφτείτε ένα τόσο έντονο φρουτώδες ελαιόλαδο πάνω από, από ένα κομμάτι κρέας ή πάνω από βραστές πατάτες, πόσο μπορεί πραγματικά να εμπλουτίσει και να αρωματίσει αυτό το πιάτο. Το ελαιόλαδο αποτελεί μια εξαιρετική πηγή πολυφενολών, οι οποίες όμως είναι ευαίσθητες, γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την αποθήκευση να προστατεύουμε τη φιάλη, να προστατεύουμε αυτά τα συστατικά. Γι' αυτό και στην εταιρεία Γιάννης η βασική μέθοδο που χρησιμοποιούν γι' αυτό είναι η αποθήκευση σε σκουρόχρωμες φιάλες, για να μην έχουμε επαφή με το οξυγόνο και το φως. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πάνω στο πάνω μέρος της φιάλης βάζουμε άζωτο, έτσι ώστε δεν έχουμε καθόλου οξυγόνο για να μπορέσουμε να κερδίσουμε, να κρατήσουμε αυτές τις ουσίες ενεργές για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τι κάνει ξεχωριστό το αγουρέλαιο, Γιάννης? Καταρχήν, οι ελιές συγκομίζονται πάρα πολύ νωρίς. Δεν σκεφτόμαστε τόσο την απόδοση, αλλά περισσότερο την ποιότητα. Έχουν, νομίζω, χθες ξεκίνησαν να συγκομίζουν, 15 με 20 Σεπτεμβρίου. Η συγκομιδή γίνεται μόνο με το χέρι, έτσι ώστε δεν τραυματίζονται οι καρποί, και αυτό φυσικά συμβάλλει στην άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος. Η συλλογή γίνεται σε ριζόμενα τελάρα, για να μην έχουμε ζυμώσεις, να μην έχουμε υποβάθμιση του καρπού, αλλά και μηχανική καταπώνηση, και φυσικά η επεξεργασία γίνεται μέσα σε ελάχιστες ώρες. Γίνεται σε ελοτριβείο, σε ελουργείο δύο φάσεων. Αυτό μας βοηθάει να κρατήσουμε το μέγιστο ποσοστό των πολυφενολών, γιατί οι πολυφενόλες έχουν την τάση να φεύγουν προς το νερό, προς τη μηδενική φάση. Και φυσικά γίνεται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, στους 22 βαθμούς Κελσίου, και η μάλαξη, το βασικό στάδιο της ελαιοποίησης, γίνεται σύντομα, μόνο σε 25 λεπτά, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν ξεκινάνε οι οξυδόσεις, οι κακές αυτές αντιδράσεις που υποβαθμίζουν το προϊόν. Θα κάνω μια παρένθεση και θα σας αναφέρω ότι το ελαιόλαδο κανονικά, σαν προϊόν, δεν θα χαλούσε ποτέ, γιατί δεν μπορεί να αλλοιωθεί μικροβιολογικά. Για να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί πρέπει να υπάρχει μέσα νερό σε το τρόφιμο. Αντιλαμβάνεστε ότι το ελαιόλαδο, όπως και όλα τα έλαια, δεν κινδυνεύουν από αυτό. Όμως, έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής, η οποία στο αγουρέλαιο είναι μόνο 9 μήνες, ακριβώς γιατί υπόκειται σε πολλές οξυδοτικές και άλλες χημικές αντιδράσεις. Γι' αυτό λοιπόν η αποθήκευση σε δεξαμενές μετά την παραλαβή του ελαιολάδου γίνεται σε ελεγχόμενη θερμοκρασία, αρκετά χαμηλή, στους 16 βαθμούς Κελσίου, και όπως προανέφερα, παρουσία ζώτου, έτσι ώστε να πλησιάζει το οξυγόνο. Η εταιρεία Γιάννης έχει πάρα πολλές πιστοποιήσεις, βασικά όσες είναι απαραίτητες, γιατί είναι μια εταιρεία που εξάγει. Και οι διεξειδικευμένοι επιστήμονες παρακολουθούν όλα τα ελαιόδοτρα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι 6.500, τόσο στο κομμάτι της καλλιέργειας, όσο και στο κομμάτι της μεταποίησης. Και γι' αυτό το λόγο φυσικά έχει βραβευτεί και σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς ελαιολάδου, καθώς εκτός από την εξαιρετική του ποιότητα, είναι και ένα ελαιόλαδο με πραγματικά πάρα πολύ ωραία, ισορροπημένα και ιδιαίτερα οργανωληπτικά χαρακτηριστικά, που πραγματικά τονίζουν την ποικιλία της Χαλκιδικής. Έχει έτσι ένα πολύ πράσινο άρωμα που θυμίζει τόσο τον καρπό της ελιάς, όσο και κομμένο γρασίδι και το φύλλο ντομάτας, που είναι χαρακτηριστικό της ποικιλίας της Χαλκιδικής. Πρωτοπορεί και σε άλλες διαδικασίες και εφαρμόζει πολλές καινοτόμες πρακτικές. Καταρχήν, είναι μια εταιρεία που έχει πάρα πολύ σημαντική ιχνηλασιμότητα, γιατί φυσικά όλοι θέλουμε να γνωρίζουμε από πού προέρχεται το προϊόν και πώς μπορούμε να επανέλθουμε πίσω σε περίπτωση που θέλουμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για τον παραγωγό. Εφαρμόζει συστήματα εφιούς γεωργίας ήδη από το 2016. Σε συνεργασία με την ΓΕΑ Επιχειρήν έχουν στήσει ένα πρόγραμμα, το ΓΕΑ Sense, που με την εφαρμογή μετεωρολογικών σταθμών και άλλων αισθητήρων πραγματικά παρακολουθούν την καλλιέργεια, με σκοπό τον ποιοτικότερο καρπό, αλλά και τη μείωση των φυτοφαρμάκων και όλων των πρόσθετων που χρειάζονται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε ένα προϊόν με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Και τέλος, υπάρχει και μια μεγάλη πολύχρονη συνεργασία με το Κέντρο Ελιάς Κρίνος του Κολεγίου Περωτής Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, και από πέρυσι συνεργαζόμαστε συγκεκριμένα σε ένα πρόγραμμα νέο, το Αρτόλιο, που έχει ως σκοπό, υπό το συντονισμό του Ισραήλ, να ενισχύσει τους μικρούς παραγωγούς για τη διατήρηση των τοπικών ποικιλιών σε διάφορες χώρες. Από όλα αυτά έχει προκύψει το εξαιρετικό προϊόν, το Mikoil. Είναι το ξεχωριστό λάδι που χρησιμοποιείται στις μελέτες της εταιρείας Alzheimer. Είναι ένα αμυγός ελληνικό προϊόν υψηλής ποιότητας. Είναι ένα φυσικό προϊόν που παράγεται από τους άγουρους καρπούς της πράσινης ελιάς. Η ονομασία του προέρχεται από τον αναγραμματισμό της ονομασίας ήπη ανοητική διαταραχή, mild cognitive impairment, και τη λέξη oil, Mikoil, έτσι, ένα παιχνίδι με τις λέξεις. Είναι το μόνο προϊόν φυσικού ελαίου που έχει εξεταστεί τόσο πολύ με ασθενή σε κλινικό επίπεδο. Συσκευάζεται με τις προδιαγραφές, βλέπετε, το σκουρόχρωμο μπουκάλι και το γερό πόμα.
έτσι ώστε να διατηρεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καθ' όλη την αποθήκευσή του και φυσικά έχει αναπτυχθεί και σε συνεργασία με το Κέντρο Ελιάς Κρίνος, καθώς έχουμε επίβλεψη των καλλιεργητικών πρακτικών, όπως σας προανέφερα, μέσω της Εφιούς Γεωργίας να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα τόσο σε ό,τι αφορά τον καρπό, αλλά και στην μείωση όλων των ισρώων κατά την καλλιέργεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και το κλασικό μου σύνθημα, να είμαστε όλοι καλά και να χρησιμοποιούμε όσο πιο πολύ ελαιόλαδο γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζηνοβιάδη. Να είστε καλά. Για την σύντομη και... πολύ... Νομίζω ότι το κράτησα το χρόνο μου, κύριε Τσολάκη, έτσι δεν είναι? Περάσατε ένα λεπτό μόνο. Θα μου το χαρίσετε. Σας ευχαριστώ. Και αυτό δεν το σχολίασε καθόλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάθαμε πολλά πράγματα για το λάδι και για το λάδι βασικά που δίνουμε στους ασθενείς μας, γιατί και αυτό δεν το ξέραμε πολύ καλά. Να ρωτήσουμε τους ακροατές μας εάν τελικά υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις για την κυρία Ζηνοβιάδη. Σίγουρα θα έχει ο πρόεδρος μια ερώτηση. Και βλέπω και τον κύριο Συνάκο που μας θυμάει με την παρουσία του. Κύριε Συνάκο, καλησπέρα. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις, θα χαρούμε να σας ακούσουμε και η κυρία Ζηνοβιάδου να απαντήσει. Να ρωτήσω εγώ πάλι. Έλα, συγχαρητήρια, ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσία σας. Ένα λάδι πόσο μπορούμε, σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να καταναλωθεί? Το λάδι είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο προϊόν, όπως σας ανέφερα. Εξαρτάται πάρα πολύ από τις συνθήκες αποθήκευσης. Όσο πιο φρέσκο, τόσο καλύτερο. Γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε σχετικά μικρούς περιέκτες. Προσπαθούμε να τους αποθηκεύουμε μακριά από φως, μακριά από θερμοκρασία. Να είναι σκουρόχρωμοι οι περιέκτες για να μην έχουμε ακριβώς την επαφή με το φως. Όσο πιο φρέσκο, τόσο καλύτερο. Τα τυπικά εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα έχουν επίσημα διάρκεια ζωής 1,5 έτος, 18 μήνες, ενώ το αγουρέλαιο 9. Για να είμαστε σίγουροι ότι ακριβώς διατηρεί αυτόν τον άγουρο χαρακτήρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Υπάρχει μια ερώτηση. Βλέπω τον κύριο Συνάκο έτοιμο να πάρει το λόγο. Κύριε Συνάκο, σας ακούμε. Ακούγομαι. Ναι, ναι, βέβαια ακούγεστε. Πολύ απλοϊκά. Το μήνα Ιούνιο η αντιοξειδωτική δράση του λαδιού είναι διαφορετική από την δράση του το μήνα της συγκομιδής. Σίγουρα έχουν μειωθεί σε ένα βαθμό οι φενόλες, όλα τα χαρακτηριστικά, αλλά με τη σωστή αποθήκευση, στους καλούς περιέκτες, όπως είπαμε, παρουσία ζώτου, αυτή η μείωση είναι πολύ πολύ μικρότερη από ό,τι θα συνέβαινε αν δεν είχαμε την κατάλληλη αποθήκευση. Είναι ένα ζωντανό προϊόν. Σκεφτείτε να έχετε ένα χυμό ενός φρούτου, να πούμε ένα πορτοκάλι, το οποίο τον έχετε ανοίξει ή αν τον έχετε καλά σφραγισμένο σε μια συσκευασία. Αντιλαμβάνεστε ότι με το χρόνο θα αρχίσει να λιώνεται. Αλλά αν κρατήσουμε τις συνθήκες, όπως στην περίπτωση του Μικόιλ, με τον καλύτερο τρόπο, αυτή η μείωση είναι η λιγότερο δυνατή και είναι και αρκετά μικρή σε ποσοστό. Αυτό που λέτε έχει μετρηθεί? Ναι, ναι, ναι. Τα βλέπουμε τα λάδια κατά την αποθήκευση. Ευχαριστώ. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Ναι, βέβαια. Μ' ακούτε? Κολοκοτρώνης λέγομαι. Ήθελα να ρωτήσω, εάν το χρησιμοποιήσουμε το λάδι και κάνουμε, τηγανίσουμε οτιδήποτε, ή κρέας, ή ξέρω εγώ, αυγά, ή οτιδήποτε, πόσες φορές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λάδι αυτό το τηγανισμένο, το οποίο μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε, ή πόσες φορές μπορούμε να το... Να σας πω. Σε ό,τι αφορά τα θρεπτικά συστατικά, σε ένα βαθμό αρχίζουν και καταστρέφονται με τη θέρμανση γενικότερα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ελαιόλαδο είναι και το λάδι από όλες τις λιπαρές ύλες που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μονοακόρες των λιπαρών οξέων. Δηλαδή, εκτός από το 1% που είπαμε, τις φενόλες και τα άλλα αντιοξειδωτικά, ήδη το λάδι από μόνο του είναι μια ξεχωριστή τροφή. Άρα το προτιμούμε ούτως ή άλλως σε σχέση με άλλα έλαια. Το πόσο θα το χρησιμοποιήσετε εξαρτάται λίγο και από τα γευστικά κριτήρια, γιατί από ένα σημείο και μετά αρχίζει και πικρίζει. Αλλά πικρίζει άσχημα, τα αγγίζει, να το πω λίγο πιο απλά. Επίσης μπορεί να μαυρίζει λίγο στο χρώμα κτλ.
Τώρα, ένα λάδι σαν το μικρόηλ, ακριβώς επειδή έχει τόσο έντονο χαρακτήρα, φυσικά συνιστούμε την ομή κατανάλωση, δηλαδή πάνω από σαλάτες ή σε μία σούπα, αλλά να το βάλετε νοπό από πάνω, σε ζυμαρικά, σε μία φέτα ψωμί. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να ρωτήσω κι εγώ. Ναι. Το λάδι που αγοράζουμε, συνήθως το αγοράζουμε σε μεταλλικά δοχεία των 18-20 κιλών. Εμείς το μεταγγίζουμε μετά σε γυάλινα. Δεν ξέρω αν είναι καλό να το αφήσουμε στα μεταλλικά δοχεία ή να το μεταγγίσουμε στα γυάλινα. Έχουμε γυάλινα μπουκάλια μεγάλα και το μεταγγίζουμε εκεί. Κάνετε πολύ καλά, γιατί έτσι μειώνετε την πιθανότητα να οξυδωθεί. Είναι καλό τα μπουκάλια να τα γεμίζετε μέχρι πάνω, για να μην υπάρχει οξυγόνο, και να τα αποθηκεύετε σε κλειστό ντουλάπι να μην μπαίνει φως. Ναι, ναι, αυτό κάνουμε. Επίσης, επειδή το πιθανό το λάδι που έχετε να μην είναι, φυσικά δεν είναι τυποποιημένο, πιθανό να μην είναι και φιλτραρισμένο, καλό θα είναι το κάτω να μην το παίρνετε, τη μούργα όπως λέμε, γιατί αυτό δημιουργεί σφάλματα και γευστικά. Ναι, δηλαδή, καταλάβατε, να αντλείτε από λίγο πιο πάνω. Ναι. Ελάχιστη μούργα είχε φέτος τουλάχιστον το λάδι. Αλλά το μεταγγίζει... ακόμα και αυτή όμως μπορεί αυτό να δημιουργήσει δυσάρεστες γεύσεις. Δηλαδή, να κλείνει μέχρι πάνω το γυάλινο δοχείο. Ναι, δηλαδή, όσο μπορείτε, το νεράκι μου είναι αυτό, όσο πιο ψηλά μπορείτε, για να μην υπάρχει οξυγόνο. Να μην υπάρχει κενό. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ρωτήσω, μπορώ? Ναι, αυτή θα είναι η τελευταία ερώτηση και να προχωρήσουμε. Και όσοι έχετε άλλες ερωτήσεις, γράψτε τα σας παρακαλώ στο chat, όσοι ξέρετε. Όσοι δεν ξέρετε, γράψτε σε ένα χαρτί για να τα αφήσουμε στο τέλος της συζήτησης. Ακούμε τώρα ποιος θέλει να ρωτήσει. Δύο λεπτά μόνο. Δύο λεπτά θα σας απασχολήσω. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, στο οποίο βάζουμε το βαλσαμόχορτο και κάνουμε το λάδι αυτό του βαλσαμόχορτου, έχει τη δυνατότητα να το κρατήσουμε περισσότερο από 1,5 χρόνο και το οποίο πίνουμε φυσικά. Γευστικά θα λιωθεί. Δηλαδή, εντάξει, αυτό που καταρχήν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Δεν είναι ένα άλλο σκεύασμα. Δεν το καταναλώνετε πλέον σαν τρόφιμο. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν της καθημερινής μας χρήσης. Αυτό επειδή ακριβώς το καταναλώνετε για άλλο σκοπό, έχει ήδη άλλα γευστικά χαρακτηριστικά, αλλά το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι ο χυμός της ελιάς και μόνο. Από τη στιγμή που προσθεθεί οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να ονομαστεί εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Μπορεί να είναι αρωματισμένο, μπορεί να πούμε ότι είναι ένα λάδι που περιέχει βαλσαμόχορτο κτλ. Αλλά θα δείτε ότι γευστικά και σίγουρα, ιδίως αν είναι και σε ανοιχτόχρωμους περιέκτες, και ακόμα και όλη η δράση του έχει μειωθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Ένα δευτερόλεπτο, μία ερώτηση μόνο. Το μικρόηλ πού το βρίσκουμε? Αυτό θα σας ενημερώσουν στη συνέχεια της συζήτησης. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ζηλοβιάδου. Χαρά μου και τιμή μου. Περνάμε τώρα στη δεύτερη παρουσίαση, η οποία θα είναι η κλινική μελέτη την οποία κάναμε στην ελληνική εταιρεία Alzheimer από το 2017. Και δημοσιεύτηκε η εργασία αυτή το 2020. Όπως καταλαβαίνετε, θέλει πολύ χρόνο για να γίνει μια κλινική μελέτη και να ολοκληρωθεί. Να θυμηθούμε λίγα πράγματα για την Alzheimer πολύ γρήγορα. Είναι κάθε 3 δευτερόλεπτα ένας καινούριος ασθενής μπαίνει στη μεγάλη οικογένεια των ασθενών. Το κόστος, όπως βλέπετε, είναι πολύ ψηλό. Το 2020 ήταν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως και το 2030 θα γίνει 2 τρισεκατομμύρια. Το 2020 ήμασταν 50 εκατομμύρια οι ασθενείς, ήταν με νόσο Alzheimer. Το 2050 θα ξεπεράσουν τα 150 εκατομμύρια, οπότε πρόκειται μια πανδημία η οποία δεν έρχεται σήμερα, αλλά έρχεται σιγά-σιγά. Δεν τις έχουμε δώσει την ανάλογη προσοχή, αλλά σιγά-σιγά πραγματικά θα φτάσει να είναι ίσως η τρίτη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά και τον καρκίνο. Η διάγνωση είναι πολύπλευρη και εδώ σας έχω αυτό το πίνακα ο οποίος δείχνει ότι η νοητική δυσλειτουργία δεν κάνει μόνο η Alzheimer, η οποία είναι ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας.
Και οι νευρολόγοι αλλά και οι παθολόγοι πρέπει να βρούνε την αιτία που ένας άνθρωπος χάνει τη μνήμη του, τον προσανατολισμό του ή την κρίση του. Όλα αυτά που βλέπετε γύρω, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, είναι νοσήματα, τα οποία τελικά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Νοσήματα του εγκεφάλου που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και βέβαια θα δείτε στη συνέχεια ότι ψάχνουμε να βρούμε προϊόντα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί όλα αυτά τα προβλήματα έχουν στόχο τον εγκέφαλο. Μπορούμε να προφυλαχθούμε από την άνοια. Θα κάνουμε μία ομιλία μέσα στη χρονιά για αυτό το θέμα. Εάν βλέπετε στη δεξιά εικόνα, θα δείτε ότι από τα 85 και μετά, και από τα 75 θα έλεγα, διαφοροποιούνται οι διάφορες μειονότητες στην Αμερική, οι νέγροι και οι ισπανόφωνοι, από τους λευκούς. Αυτό σημαίνει ότι οι λευκοί κάτι κάνουν και δεν παθαίνουν τόσο συχνά Alzheimer, γιατί είναι, αυτοί μετά από τα 85 έχουν 30% πιθανότητα να πάθουν Alzheimer, αυτός είναι ο επιπολασμός, ενώ οι ισπανόφωνοι ξεπερνούν και το 50% και το 60%. Άρα κάτι κάνουν οι Αμερικανοί που τους προφυλάσσει. Εδώ σας έχω, είναι σύνθετο το slide, αλλά είναι πάρα πολύ απλό όταν το αναλύσουμε, ότι υπάρχουν πολλές στρατηγικές προφύλαξης στην άνοια, το αυξημένο νοητικό απόθεμα, η ελαττωμένη εγκεφαλική φλεγμονή και η ελάττωση της εγκεφαλικής βλάβης. Όλα αυτά τα πετυχαίνουμε με τη σωματική άσκηση και την προσαρμογή στη μεσογειακή δίαιτα, που σημαίνει ότι τρώμε ό,τι παράγει η χώρα μας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άλλα πράγματα που επιπλέον αυξάνουν το νοητικό απόθεμα, η εκπαίδευση, η συνεχής νοητική άσκηση, η διατήρηση της καλής ακοής και της καλής όρασης, έτσι ώστε να έχουμε ρεθίσματα για τον εγκέφαλο, διακοπή του καπνίσματος, ελάττωση παχυσαρκίας, αντιμετώπιση του διαβήτη, της υπέρτασης των υψηλών επιπλέον χολυστερόλης και επίσης για την ελεπαμένη εγκεφαλική φλεγμονή δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Τα αστεροειδή αντιφλεγμονώδη αποδείχθηκε ότι δυστυχώς δεν βοηθούν. Και φτάνουμε στη θεραπεία, που αυτός είναι ο στόχος μας. Υπάρχουν πάρα πολλές θεραπευτικές παρεμβάσεις, χωρίς όμως αποτελέσματα. Όλα αυτά τα οποία είναι κάτω από τη θεραπεία, αντιφλεγμονώδη, όλα αυτά χρησιμοποιούνται σε κλινικές μελέτες, χωρίς όμως να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία θα θέλαμε να έχουμε. Ακόμη και αυτό που εγκρίθηκε το φάρμακο από τον FDA και είναι αντι-αλφαβήτα, δηλαδή είναι αντιαμυλαγικό αντίσωμα, εμβόλιο, παρόλα αυτά τα αποτελέσματα δεν μας ικανοποιούν. Εδώ, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι οι πλάκες που παρατηρούνται στον εγκέφαλο του ασθενούς αλλά και στο κουβωτικό εξαφανίζονται με αυτό το εμβόλιο, αλλά ο ασθενής δεν γίνεται καλά, αλλά ούτε προφυλάσσεται μελλοντικά. Δηλαδή δεν σταματάει η αρρώστια συνεχίζει. Και αν δούμε μία πολύ ωραία δημοσίευση που έκανε ο Σνάιντερ το 2014, μέσα σε 30 ολόκληρα χρόνια έγιναν 244 μελέτες, είχαμε καλύτερα αποτελέσματα στα ποντικάκια, το 85% αυτών των μελετών είχαν στόχο το β' αμυλοειδές. Εδώ να κάνω ένα σχόλιο. Δεν είχαν στόχο να βελτιώσουν τον εγκέφαλο. Είχαν στόχο μία πρωτεΐνη. Κανένα φάρμακο δεν εγκρίθηκε από το 2003 και η συνολική αποτυχία είναι στο 99,6%, γιατί έχουμε κάποια φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε για να σταθεροποιήσουμε για μικρό χρονικό διάστημα την νόσο. Προσπαθώντας να κάνουμε ένα σχήμα στο οποίο να περιλαμβάνουμε όλους τους παθογενετικούς μηχανισμούς της Alzheimer, βρήκα 10 παθογενετικούς μηχανισμούς. Και τους έφυγε το γύρω στο νευρονικό θάνατο. Αν θέλετε, κλείστε το μικρόφωνο όσοι έχετε σκυλάκια, για να μην, να μην ακούμε τα σκυλάκια. Είναι ευχάριστα, χαιρόμαστε που τα ακούμε, αλλά για να μπορείτε να παρακολουθείτε ανεπηρέαστη. Λοιπόν, 10 λοιπόν παθογενετικοί μηχανισμοί και ο μηχανισμός των μονοκλωνικών αντισωμάτων έχει στόχο μόνο σε ένα, στις πλάκες του β' αμυλοειδούς. Επομένως, μετά από αυτή τη μεγάλη απογοήτευση αυτών των 30 χρόνων που δουλεύω και εγώ στην άνοια και με την έμπνευση την οποία μου έδωσε ο κύριος Συνάκος, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα φυσικά προϊόντα.
Προηγουμένως όμως να σας πω ότι το είχαν πάρει μυρουδιά οι επιστήμονες ότι κάποια στοιχεία από το αίμα μας λείπουν καθώς μεγαλώνουμε και έχουν κάνει πάρα πολλές μελέτες με πάρα πολλά φάρμακα, όχι φάρμακα, ουσίες, φυσικές ουσίες, οι οποίες όμως όλες σε μεγάλα περιοδικά δημοσιεύτηκαν χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή δώσαν βιταμίνη B12 μεμονωμένα, δώσαν φιλικό οξύ, δώσαν βιταμίνη Ε, δώσαν γίγκο βιλόμπα, αλλά όλα αυτά δεν πήγανε καλά. Και πάμε στον Ιπποκράτη που λέει η τροφή είναι το φάρμακό σου και αν χρειάζεσαι φάρμακο πάρ' από την τροφή σου. Και οι άνθρωποι είμαστε ό,τι πίνουμε και ό,τι τρώμε. Πήγα λοιπόν σε αυτό το σχήμα που έκανα με τους παθογενετικούς μηχανισμούς και έψαξα και βρήκα ποιες ουσίες αντιμετωπίζουν ποιον παθογενετικό μηχανισμό. Και προς μεγάλη μου έκπληξη, και εγώ έμεινα έκπληκτη, είδα ότι πάρα πολλές τροφές, τις οποίες χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή, μπορεί να μας προφυλάξουν, από την Αλτζάιμερ. Δηλαδή, πασκόμηλο, ρόδι, σκόρδο, σταφύλια, κανέλα, κουρκουμίνι, βατόμουρα, κόκκινο κρασί, κρόκος, κανέλα, μεσογειακή διατροφή, τσάι. Και βέβαια για τα νοσήματα, τα συχνά, την υπέρταση, το σαχαρόδιο βήτη, τη χοληστερίνη, τη παχυσαρκία, υπάρχουν χιλιάδες εργασίες με πολλά προϊόντα τα οποία αποδεικνύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Και εδώ σας έχω μία πολύ ωραία διαφάνεια, την μετέφρασα κυρίως στα προϊόντα. Εδώ είναι το αμυλοειδές, το βήτα αμυλοειδές, το οποίο έρχεται και κάνει τις πλάκες. Και εδώ έρχεται το κόκκινο κρασί, το οποίο εμποδίζει τη δημιουργία των μονομερών βήτα αμυλοειδούς. Το σκόρδο μέσα από των μεταλλικών ιόντων και το κόκκινο κρασί επίσης εμποδίζει το βήτα αμυλοειδές. Και δείτε τώρα τα σταφύλια, το κόκκινο κρασί, τα μούρα, το μήλο, η κανέλα, το μαύρο πιπέρι, ο κρόκος, το κουρκουμίνι, ο καφές, το κόκκινο κρασί και το μπρόκολο, έρχονται να σταματήσουν πραγματικά την συσσόρευση του βήτα αμυλοειδούς, το οποίο γίνεται γύρω-γύρω από τον νευρώνα. Αυτός είναι ο νευρώνας. Γύρω-γύρω από τον νευρώνα γεμίζουμε με πλάκες, αυτές είναι οι πλάκες του βήτα αμυλοειδούς, αλλά επίσης οι σπόροι του σταφυλιού, το σκόρδο και η κουρκουμίνη, βοηθάνε επίσης να μην μαζεύεται η ταφ πρωτεΐνη μέσα στο κύτταρο. Αυτό το κόκκινο που βλέπετε είναι η υπερφοσφοριλιωμένη ταφ. Και επίσης έχουμε όλες αυτές τις ουσίες που μπορείτε να τις διαβάσετε για να μην χάσουμε χρόνο που εμποδίζουν το οξυδοτικό στρες, για το οποίο θα σας μιλήσει σε λίγο η κυρία Πανταζάκη, και όλες αυτές οι τροφές οι οποίες εμποδίζουν την νευροπλεγμονή. Όλα αυτά είναι πολύ κακά και οδηγούν και στη βλάβη του νευρώνα, αλλά και στη βλάβη των νευρικών απολύψεων. Βλέπετε εκεί που έρχεται ο νευρώνας να συνδεθεί με άλλο νευρώνα, έρχονται οι πλάκες και εμποδίζουν την επικοινωνία των νευρώνων και ο άνθρωπος δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να σκεφτεί, δεν μπορεί να προσανατολιστεί. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον κρόκο. Σήμερα δεν είναι η τιμητική του, δεν θα πούμε τίποτα γι' αυτόν, θα είπαμε σε άλλη συνάντηση. Και η δεύτερη μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2020, όπως βλέπετε, είναι με το λάδι. Με το αγουρέλαιο, είναι αυτό το High Phenolic Early Harvest Extra Virgin Olive Oil, το Mikoi, εντάξει, είναι πιλωτική μελέτη. Για το ελαιόλαδο δεν θα σας πω ότι είναι το βασικό στοιχείο της ελληνικής διατροφής. Στον Ιπποκράτη βλέπουμε 60 φαρμακευτικές χρήσεις του ελαιολάδου και ο Δημόκριτος έλεγε ότι πρέπει να γίνεται επάλυψη του σώματος με λάδι για τη διατήρηση της υγείας. Ο σκοπός της μελέτης μας είναι να δούμε αν τελικά το λάδι μπορεί να βοηθήσει στην ήπια νοητική διαταραχή, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και να καθυστερήσει το ρυθμό της εξέλιξης του σε άνοια. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν ο σκοπός μας να βάλουμε στη μελέτη 150 ασθενείς, 50 σε κάθε ομάδα, 50 στο αγουρέλαιο, 50 στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και 50 στην ομάδα ελέγχου που έκαναν μόνο μεσογειακή διατροφή και οι άλλοι είχαν μεσογειακή διατροφή. Ο σκοπός μας ήταν να γίνει αυτή η μελέτη για 2 χρόνια με το λάδι Γιάννης, το αγουρέλαιο και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Λοιπόν, καταφέραμε τελικά να μπουν 49 ασθενείς, γιατί μείναμε χωρίς λάδι, τελείωσε το λάδι. Και τώρα θα σας πω... Να σε πάω σε ένα κουτακάκι.
Ναι, γιατί θα ακολουθώ κάτι σε Zoom, να τελειώσει και σε παίρνω. Θέλετε να κλείσετε το μικρόφωνο σας και όσοι δεν το έχετε κλείσει, σας παρακαλώ να το κλείσετε για να συνεχίσουμε με ροή. Λοιπόν, 49 λοιπόν ασθενείς καταφέραμε να πάρουν για ένα χρόνο μόνο και γι' αυτό λέμε ότι είναι μια πιλωτική μελέτη. Οι ασθενείς ήταν πάνω από 50 χρονών, είχαν 6 χρόνια και πλέον έτη εκπαίδευσης, ήταν όλοι ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή που είναι το προστάδιο της άνοιας. Το Mini Mental είναι ένα μέτρο που εξετάζουμε τις νοητικές διαταραχές, ήταν 25 με 30, και οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να είναι σε σταθερή φαρμακευτική αγωγή για διάστημα 4 μηνών. Δεν έπρεπε να συμμετέχουν σε άλλες κλινικές μελέτες, δεν έπρεπε να πάσχουν από άλλα νευρολογικά ή ψυχιατρικά νοσήματα, τα οποία επηρεάζουν τον εγκέφαλο, δεν έπρεπε να παίρνουν αντικαταθλιπτικά ή άλλα φάρμακα που προκαλούν νοητική έκπτωση. Αυτές είναι οι κλινικές. Τα κλινικά ερωτηματολόγια που κάναμε πριν και μετά, στην έναρξη της μελέτης και στο τέλος της μελέτης, και επιπλέον εξετάσαμε με εγκεφαλογράφημα πριν και μετά τους ασθενείς, με μαγνητική τομογραφία κάποιους, όχι όλους, όσοι δεν ήθελαν να κάνουν, την ευρωψυχολογική εκτίμηση που θα σας δείξω τα αποτελέσματα, από που τα αποτελέσματα δυστυχώς τα είχαμε στο τέλος της μελέτης, δεν είχαμε χρήματα να τα αναλύσουμε πριν, και είδαμε ότι η ομάδα του αγουρέλαιου που πήγε καλύτερα από τις άλλες ομάδες ήταν τελικά περισσότεροι ασθενείς που είχαν το προδιαθεστικό γονίδιο για την Αλτσάιμερ. Και βέβαια το λάδι ήταν αυτό που σας έδειξε προηγουμένως η κυρία Ζηνοβιάδη. Λοιπόν, το ελαιόλαδο σας είπε τι περιέχει το λάδι, επομένως δεν πρέπει να σταθώ εδώ, αλλά να πούμε συγκεκριμένα για το λάδι το οποίο χρησιμοποίησαμε. Βλέπετε εδώ, όσοι μπορείτε να δείτε, να δω κι εγώ πώς θα μπορέσω να τα δω, ότι τελικά το αγουρέλαιο είχε δείκτη D3, ο οποίος είναι ο δείκτης ο οποίος θεωρείται ότι πρέπει να είναι πάνω από 250 για να είναι το λάδι χρήσιμο για την υγεία μας, για κάθε νόσημα, όχι μόνο για την άνοια. Το αγουρέλαιο είχε 975 και το έξτρα παρθένο είχε 270. Δηλαδή και τα δύο λάδια ήταν σε επίπεδο πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια επιπλέον το λάδι, το αγουρέλαιο, είχε και υψηλά επίπεδα βιταμίνης ε, που όπως σας είπα στην αρχή, χρησιμοποιήθηκε και μόνη της η βιταμίνη ε για να δούμε αν έχουμε καλά αποτελέσματα. Αμέσως την περάσαμε την κλινική δοκιμή στο Clinical Trials Go, τον Νοέμβριο, 3 Νοεμβρίου του 2017, και τώρα την έχουμε κλείσει για να ανοίξουμε την επόμενη μελέτη που θα κρατήσει 2 χρόνια και θα συμμετέχουν πολύ περισσότεροι ασθενείς. Και εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Συγγνώμη λίγο, πιάστηκα να φύγω. Ένα λεπτό λίγο. Λοιπόν, τα αποτελέσματα λοιπόν έδειξαν, θέλω να πάρω λίγο την εικόνα να τα πάω ψηλά, την εικόνα σας, για να μπορέσω να σας τα δείξω. Μπορείτε να κάνετε κι εσείς το ίδιο, να πάρετε τις εικόνες που βλέπετε και να τις πάτε λίγο ψηλά για να μπορείτε να βλέπετε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι, σας δείχνω τώρα τα αποτελέσματα από το περιοδικό όπως δημοσιεύτηκαν. Βλέπετε ότι το group 1 είναι αυτοί που πήραν αγουρέλαιο, το group 2 είναι αυτοί που πήραν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και βλέπετε εδώ το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο έχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Αλλά αν θα δείτε και το αγουρέλαιο, και στο αγουρέλαιο έχουμε αύξηση, δηλαδή το 27,9 γίνεται 28,8 και σε όλες, αν είχαμε χρόνο, σε όλες τις δοκιμασίες που κάναμε, θα βλέπατε ότι πραγματικά έχουμε σε όλες τις δοκιμασίες βελτίωση. Στην ATAS-COG τώρα, που είναι μια άλλη κλίμακα πιο εκτεταμένη, βλέπετε ότι έχουμε επίσης και στο αγουρέλαιο, αλλά και στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο διαφορά. Στατιστικά σημαντική διαφορά, στον ένα χρόνο. Στις άλλες κλίμακες τώρα βλέπετε τη διαφορά που έχουμε. Στο letter fluency είναι, τους λέμε ένα γράμμα και τους λέμε να μας πούν όσες περισσότερες λέξεις μπορούν.
Βλέπετε με το αγουρέλαιο από τις 10,9 λέξεις, τις 11 περίπου λέξεις, πήγαμε στις 13 λέξεις. Ενώ από το δεύτερο, από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, η διαφορά, βλέπετε, από το 10 πήγε στο 10,3. Είχαμε δηλαδή μεγάλη διαφορά. Επίσης, στο Digit Span Forward, όπου τους λέμε μερικούς αριθμούς και τους λέμε να το επαναλάβουν, βλέπετε το χρόνο που χρειάστηκε από 6,1 λεπτά, χρειάστηκε να πάμε στα 5,2 και έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά στο γουρέλο. Λοιπόν, και τώρα συγκρίνοντας μεταξύ τους τις ομάδες, βλέπουμε ότι αν συγκρίνουμε τη μία ομάδα με τη δεύτερη ομάδα, βλέπουμε ότι έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά, διαφέρουν μεταξύ τους τα λάδια. Και επίσης, αν συγκρίνουμε το αγουρέλαιο με τη μεσογειακή διατροφή, σαφώς το αγουρέλαιο υπερέχει στατιστικά σημαντικά. Εάν δεν συγκρίνουμε τη δεύτερη ομάδα, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, με τη μεσογειακή διατροφή, και αυτό διαφέρει στατιστικά σημαντικά. Κάναμε λοιπόν αυτή τη μελέτη, η οποία, όπως σας είπα, δημοσιεύτηκε σε ένα πολύ καλό περιοδικό της Αμερικής, και στη συνέχεια αναλύσαμε το εγκεφαλογράφημα. Αυτή είναι η δεύτερη μελέτη, η οποία επίσης δημοσιεύτηκε σε αμερικάνικο περιοδικό. Οι ασθενείς εδώ είναι 43, γιατί από τους 49 μόνο 43 έκαναν εγκεφαλογράφημα πριν και μετά. Η ηλικία τους ήταν γύρω στα 70. Οι γυναίκες ήταν περισσότερες, 30 προς 13, και βέβαια η εκπαίδευσή τους ήταν αρκετά καλή. Ήταν περίπου φτάναν να έχουν τελειώσει το λύκειο κατά μέσο όρο. Λοιπόν, δείτε τώρα τη διαφορά. Το εγκεφαλογράφημα εξετάζει τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου μας. Δεν εξετάζει τι λέμε ή τι κάνουμε, έτσι, οι άνθρωποι, αλλά εξετάζει τη λειτουργικότητα των κυττάρων. Και δείτε τη διαφορά. Εδώ είναι η μεσογειακή διατροφή, εδώ είναι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και εδώ είναι το γουρέλο. Βλέπετε, είτε τα μάτια ήταν ανοιχτά, είτε τα μάτια ήταν κλειστά, το γουρέλαιο είχε πολύ καλύτερη, έδειξε πολύ καλύτερη λειτουργικότητα του εγκεφάλου από ότι μόνη της η μεσογειακή διατροφή ή το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Επομένως, συμπερασματικά, σε όλες σχεδόν τις νευροψυχολογικές εκτιμήσεις είχαμε βελτίωση με το αγουρέλαιο και στατιστικά σημαντική βελτίωση είχαμε στην κλίμακα άντας, που εξετάσει σφαιρική νοητική λειτουργία, στο letter fluency, που εξετάσει τη γλώσσα και τη μνήμη, πρέπει να θυμόμαστε λέξεις και να τις πούμε, και στο digit forward, που είναι αριθμοί που λέμε και ζητάμε να μας τις πούνε, εξετάζει την προσοχή και τη μνήμη. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο έδωσε και αυτό διαφορές στο άντας και στο mini mental, και βέβαια στη λειτουργικότητα του εγκεφάλου με το εγκεφαλογράφημα, το αγουρέλαιο υπερήχε του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου και τα δύο της μεσογειακής διατροφής. Θα θέλαμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες στα προγράμματά μας και στην έρευνα για την πολύτιμη προσφορά τους. Αυτά είναι τα λάδια τα οποία χρησιμοποιήσαμε, στα ειδικά τενεκεδάκια που είπε η κυρία Ζηνοβιάδου. Τώρα πια αυτό το λάδι κυκλοφορεί ή θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες στα μπουκαλάκια που σας έδειξε η κυρία Ζηνοβιάδου. Ό,τι ερωτήσεις έχετε να κάνετε, έχουμε εδώ την εκπρόσωπο της εταιρείας Γιάννης, την οποία μπορείτε να τη ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες οι οποίοι βοήθησαν στο να κάνουμε αυτή την μελέτη. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν δώσουμε τα χέρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Πολύ εργαστήκαμε μαζί για να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Εδώ είναι οι συνεργάτες μου στην Αλφα Νευρολογική όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ είναι οι συνεργάτες στην εταιρεία Alzheimer. Εδώ είναι τα κτίρια όπου φιλοξενούνται οι ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή και Alzheimer, είναι η Αγία Ελένη και ο Άγιος Ιωάννης. Και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είμαι τώρα έτοιμη να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Δεν ξέρω, κράτησε το χρόνο, μάλλον έφυγα λίγο παραπάνω, παραπάνω από τα 2 λεπτά. Να ακούσω όμως τις ερωτήσεις, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Κυρία Τσολάκη. Ναι, συγχαρητήρια πάλι για την παρουσίασή σας, όπως πάντα. Ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Στο ένα, ότι η έλλειψη ακοής σιγά σιγά
είναι ένας από τους αιτιολογικούς παράγοντες της ήπιας διανοητικής διαταραχής. Αυτό σημαίνει ότι εμείς όσο περνάει η ηλικία μας πρέπει να συμβουλευόμαστε έναν οριλά για να βελτιώσουμε την ακοή μας. Ένα αυτό. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι το σκόρδο, επειδή έχει επικρατήσει άποψη ότι κατεβάζει την πίεση και επειδή η πίεση είναι ένας από τους αιτιολογικούς παράγοντες της ήπιας νοητικής διαταραχής, θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Για το πρώτο, ας πούμε για το σκόρδο πρώτα. Το σκόρδο πραγματικά κατεβάζει την πίεση, αλλά θέλουν οι άνθρωποι που έχουν πίεση, θέλουν να είναι χαμηλή η πίεση. Μπορούν όμως να το χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι που έχουν φυσιολογική πίεση, γιατί μπορούν να ανεβάσουν την πίεση τους πίνοντας περισσότερο νερό, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τον εγκέφαλο, γιατί το εγκεφαλονοτιό υγρό, το οποίο κυκλοφορεί μέσα και γύρω από τον εγκέφαλο, κάθε βράδυ, την ώρα που κοιμόμαστε, περνάει ανάμεσα στα κύτταρα και παίρνει ό,τι άχρηστη ουσία υπάρχει στον εγκέφαλό μας και την αποβάλλει από τον οργανισμό μας. Οπότε χρειαζόμαστε πολύ νερό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα κύτταρά μας όχι μόνο στον εγκέφαλο και στα υπόλοιπα όργανα. Εάν λοιπόν πέφτει πίεση από το σκόρδο, θα πρέπει να πίνουμε πολλά υγρά για να τη διατηρούμε σε καλό επίπεδο. Η πρώτη ερώτηση, πες μας στο σχόλιο σου να θυμηθώ λιγάκι τι άλλο πρέπει να πω. Για την ακοή. Για την ακοή. Πραγματικά είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Έχει εγκριθεί ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα στην Ευρώπη που συμμετέχει και η Ελλάδα και φαίνεται ότι βρέθηκε ότι έχει το μεγαλύτερο ποσοστό η βαρικοία ως παράγοντας κινδύνου. Φτάνει το 8% σύμφωνα με την ομάδα που δουλεύει για το περιοδικό Lancet και έκανε μία επιδημιολογική μελέτη, λέει ότι ενώ ο διαβήτης είναι για το 2%, η βαρικοία ευθύνεται για το 8% των ανθρώπων που πάσχουν να πάνε. Επομένως, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, κύριε Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να ελέγχουμε την ακοή μας για να μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε αυτό έγκαιρα με ακουστικά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτόν τουλάχιστον τον παράγοντα. Θα έχουμε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να κάνουμε μια τέτοια παρουσίαση για τους προφυλακτικούς και τους παράγοντες κινδύνου για την άνοιξη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, περνάμε στην επόμενη παρουσίαση. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση σας. Δεν ξέρω αν το είπατε και μου διέφυγε. Ποια ήταν η ποσότητα. Από πού. Ναι. Από Λευκωσία. Από Λευκωσία, μάλιστα. Ωραία. Πείτε μας και το όνομά σας. Μελίνα μιλά. Μελίνα Ιωάννου. Μελίνα, πες μας την ερώτηση. Ακούμε. Η ερώτησή μου είναι ποια ήταν η ποσότητα που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες στην ομάδα με το αγουρέλαιο. Πολύ σωστά. Ήτανε 50 σεσέ, δηλαδή τρεις μεγάλες κουταλιές της σούπας. Και αυτό που τους λέγαμε ήταν να παίρνουν μία κουταλιά της σούπας στο φαγητό τους, στο μεσημεριανό, μία κουταλιά στη σαλάτα τους και το μεσημέρι και μία κουταλιά στη σαλάτα τους το βράδυ. Αυτή ήταν η οδηγία. Τώρα βέβαια σε αυτό το μπουκαλάκι Μικόη, το οποίο κυκλοφόρησε ή θα κυκλοφορήσει τις επόμενες εβδομάδες, υπάρχει δοσομετρητής, τον οποίο μπορεί κανείς να βάζει το λάδι και να το βάζει στο φαγητό του ή στη σαλάτα του και να ξέρει ακριβώς, γιατί πολλές φορές τα κουτάλια διαφέρουν και εμείς κάποια στιγμή πήραμε δοσομετρικό και τους δίναμε ένα πλαστικό δοσομετρικό έτσι ώστε να είναι ίδια η ποσότητα. Αλλά στον κόσμο τώρα που μας ρωτάει, τους λέμε πάρτε καλό λάδι, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πρόταση να σας πούμε, το οποίο τελικά θα σας βοηθήσει έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις νοητικές διαταραχές οι οποίες παρατηρούνται στον ανθρώπινο εγκέφαλο, όχι μόνο την Αλτσάιμερ,
Θα ξεκινήσουμε τώρα μια δουλειά με τα παιδιά με αυτισμό. Να δούμε τελικά αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε την επικοινωνία τους. Γιατί στόχος μας είναι ο εγκέφαλος, όχι το β' αμυλοειδές και η ταφ πρωτεΐνη μόνο. Και σε αυτά έχει επίδραση. Και μάλιστα ένα στοιχείο του λαδιού, η όλο καρνθάλι, φαίνεται ότι έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες με αυτήν και έχει στόχο και το β' αμυλοειδές και την ταφ πρωτεΐνη. Αλλά σας είπα ότι εμείς που οι νευρολόγοι ασχολούμαστε με δεκάδες νοσήματα τα οποία τελικά καταστρέφουν τον εγκέφαλο. Άρα πρέπει να βρούμε ουσίες ή τρόφιμα τα οποία θα μας βοηθήσουν. Και αρχίζουμε με τον κρόκο πριν από λίγα χρόνια. Έμαθα ότι η Κίνα τον αγόρασε όλο τον κρόκο της Κοζάνης. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κίνητρό της. Και τώρα με το λάδι. Το λάδι το οποίο είναι από τη Θαλκιδική, είναι το δικό μας λάδι, το οποίο τελικά μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό μας σε πολύ καλή κατάσταση. Άλλη ερώτηση? Ωραία, να πιστεύω. Ξέρω να το καλύψω. Με συγχωρείτε, είμαι ο Θωμάς και ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Αν υπάρχει κάποια, αν παρατηρήσατε κάποια αύξηση στα τη γλυκερίδια και στα άλλα στοιχεία των ασθενών σας, τα οποία δείχνουν ότι η μεγάλη κατανάλωση του λαδιού είχε και κάποια έτσι αρνητική συνέπεια. Πολύ ωραία ερώτηση. Σε όλους αυτούς τους ασθενείς έχουμε εξετάσεις και πριν από την λήψη του ελαιόλαδου αυτού που δώσαμε, αλλά και ένα χρόνο μετά, γιατί κάθε χρόνο τους κάνουμε εξετάσεις. Δεν έχουμε κάνει τις αναλύσεις, αλλά κανείς ασθενής δεν ήρθε να μας πει: «Γιατρέ, ανέβηκε η χοληστερίνη μου» ή «ανέβηκαν τα τριγλυκερίδια» ή «ανέβηκε η κακή ή καλή χοληστερίνη». Τι να κάνω, να συνεχίσω το λάδι ή να το σταματήσω? Οπότε πιστεύουμε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν έχουμε κάνει ακόμα τις αναλύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση? Ωραία. Περνάμε λοιπόν στην κυρία Πανταζάκη, η οποία είναι καθηγήτρια του χημικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά είναι στο τμήμα βιοχημίας. Ασχολείται δηλαδή με τη βιοχημία του ανθρώπινου σώματος και στην προκειμένη περίπτωση θα μας παρουσιάσει ποιες βιοχημικές αλλαγές έγιναν στο αίμα των ασθενών που πήραν αυτό το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Κυρία Πανταζάκη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα σε όσους με παρακολουθούν. Εγώ ασχολήθηκα μόνο με το βιοχημικό κομμάτι και πρέπει να πω τι αλλαγές έχουμε βρει. Καταρχάς, χρησιμοποιούμε συχνά τον όρο βιοδείκτη, γιατί από την εμφάνιση μιας νόσου και κατά την εξέλιξη, και εδώ μιλάμε για το Αλτσχάιμερ, μέσα στα βιολογικά υγρά των ασθενών, είτε αυτό είναι πλάσμα του αίματος, είτε ορός, είτε εγκεφαλονωτείο υγρό, ακόμα και σάλιο, εμφανίζονται κάποιες πρωτεΐνες που θεωρούνται το σήμα κατά τεθέν για την νόσο αυτή και η ποσότητά τους μεταβάλλεται ανάλογα με το στάδιο της εξέλιξης της νόσου. Έτσι χαρακτηρίζουμε αυτές τις πρωτεΐνες βιοχημικούς δείκτες και αποτελούν ένα πολύ σημαντικό διαγνωστικό στόχο και εργαλείο και θεραπευτικό στόχο, γιατί όταν θέλουμε να δώσουμε ένα φάρμακο είτε φυσικό προϊόν, πρέπει να στοχεύσουμε στην βελτίωση αυτών των δεικτών. Έτσι, εκπονήσαμε μια βιοχημική μελέτη, η οποία είναι συνέχεια της κλινικής μελέτης που έκανε η ομάδα της καθηγήτριας νευρολογίας, κυρία Τσολάκη. Χρησιμοποίησαμε το σύνολο 84 συμμετέχοντες, γιατί μέσα σε αυτούς επιλέξαμε όχι μόνο τους ασθενείς με MCI, αλλά έπρεπε να έχουμε και τα αντίστοιχα control, να έχουμε δηλαδή και φυσιολογικούς, να έχουμε και ανθρώπους που είχαν Αλτσχάιμερ προχωρημένο και όχι μόνο αυτούς που είχαν την ήπια γνωστική εξασθένηση. Και θέλαμε να δούμε την επίδραση της ετήσιας χορήγησης ελαιολάδου, Μικόη, μετρώντας κάποιους δείκτες. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό και που θέλαμε να πείσουμε την ερευνητική κοινότητα ήταν να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στους πιθανούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της νόσου στους οποίους μπορεί να εμπλέκεται το λάδι και ποιους δείκτες μπορεί να επηρεάζει. Γιατί δεν αρκεί μόνο να λέμε ότι να βελτιώθηκε η κατάσταση και πήγαμε καλύτερα κλπ. Αλλά πρέπει εστιασμένα να μπορέσουμε να δούμε πώς επηρέασε το μηχανισμό. Κάποιους μηχανισμούς. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ότι στην παθοφυσιολογία της νόσου Αλτσχάιμερ
εμπλέκεται το εινοδολητικό μας σύστημα. Είναι ένα ενδογενές σύστημα του ανθρώπου και έχει πολλούς παράγοντες. Θα σας εξηγήσω γιατί είναι ένα πολύ πολύπλοκο σύστημα. Και μάλιστα από τη βιβλιογραφία ενοχοποιούνται τρεις παράγοντες που εμπλέκονται μέσα στην παθοφυσιολογία του Αλτσχάιμερ. Αυτοί οι παράγοντες είναι ο ενεργοποιητής πλασμινογόνου αναστολέας α, ή αλλιώς, για να μην σας μπερδεύω, θα τον λέω πάει. Θα φανταστείτε ότι είναι απλώς μία πρωτεΐνη στο αίμα μας. Έχουμε την αντιπλασμίνη 2, η οποία και αυτή είναι μια άλλη πρωτεΐνη, και ο ενεργοποιητής του πλασμινογόνου του ιστού. Άρα λοιπόν εμείς θελήσαμε να εστιάσουμε σε αυτούς τους δείκτες, επειδή βρήκαμε ότι εμπλέκεται στην φυσιοπαθολογία του Αλτσχάιμερ. Να εξηγήσω με δύο λέξεις πιο με απλά, για να μην πω σε πολύ μεγάλη διοικημία. Όταν υπάρχει βλάβη ενός αγγείου, ενεργοποιείται ο μηχανισμός πήξης του αίματος για να δημιουργηθεί ο θρόμβος στην περιοχή που έχουμε μια βλάβη και έτσι οδηγεί στην μερική ή στην ολική απόφραξη των αγγείων. Παράλληλα με τη δημιουργία του θρόμβου όμως, δραστηριοποιείται μέσα στο αίμα μας το εινοδολητικό σύστημα που έχει σαν λειτουργία τη λύση του θρόμβου και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο αίμα. Έτσι, ο μηχανισμός της εινοδόλησης, λοιπόν, είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός που θα σας τον δείξω. Έτσι, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, γιατί φοβάμαι ότι πάρα πολύ θα σας κουράσω, γιατί είναι καθαρά βιοχημικά. Δείτε εδώ, λοιπόν, αυτό το σύστημα που υπάρχει μέσα στο αίμα μας είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Μέσα σε αυτό, εμείς προσπαθήσαμε να εστιάσουμε και να μετρήσουμε κάποιους παράγοντες πριν την κατανάλωση του λαδιού και μετά από ένα χρόνο με την κατανάλωση του λαδιού. Βλέπετε με τα κόκκινα πλαίσια είναι αυτή η πρωτεΐνη πάει που εμπλέκεται σε πολλά μονοπάτια. Όταν λοιπόν μετρήσαμε αυτή την πρωτεΐνη μετά τη χορήγηση του λαδιού, βρήκαμε ότι μεταβάλλονταν πάρα πολύ σημαντικά τα επίπεδά της. Και όταν παρακολουθήσαμε όλα αυτά τα μονοπάτια, καταλήξαμε λοιπόν ότι με τις μεταβολές που πάθαινε ο Πάη, είχαμε το τελικό αποτέλεσμα σε αυτή τη διαφάνεια, για να δω αν μπορέσω λίγο να την ανεμάσω, να την ανεβάσω, είναι η διάσπαση του θρόμβου, η λύση του θρόμβου. Που σημαίνει ότι εάν κατορθώσω με κάποιο τρόπο και μειώσω αυτή την πρωτεΐνη μέσα στο αίμα μου, θα έχω καλύτερη αποικοδόμηση των θρόμβων του αίματος. Έτσι λοιπόν, αφού χορηγήσαμε το ΟΑΔΗ, είπαμε ότι επηρεάζεται αυτός ο παράγοντας που καταλήγει στη λύση του θρόμβου. Στη συνέχεια, θελήσαμε να δοκιμάσουμε και να μετρήσουμε κάποιους δείκτες χαρακτηριστικούς που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ. Έτσι λοιπόν, μετρήσαμε δύο τύπων αμυλοειδή, το ΑΒ140 και το 142, και τις κλασικές πρωτεΐνες, την ΤΑΦ και τη φωσφοριωμένη ΤΑΦ. Βρήκαμε λοιπόν ότι η ομάδα των ασθενών που είχαν ήπια νοητική διαταραχή και κατανάλωσαν το μικόι για ένα χρόνο, έδειχναν ότι τα επίπεδα του ΠΑΗ και των πρωτεϊνών αυτών που προανέφερα, τα αμυλοειδή δηλαδή της ΤΑΦ και της ΠΕΤ, αποκαταστάθηκαν και μάλιστα έφτασαν σε επίπεδα ίσα με αυτά που είχε η υγιής ομάδα γνωστικά, ίσα με τους φυσιολογικούς γνωστικά. Αυτό το πείραμα μας έδειξε ότι η λήψη του ελαιολάδου για ένα χρόνο προκάλεσε τη διάλυση των πλακών του αμυλοειδούς. Από την άλλη, είχαμε και ένα άλλο κοντρόλ. Είχαμε μια ομάδα ασθενών, οι οποίοι δεν κατανάλωσαν λάδι, μετρήθηκαν στην αρχή του πειράματος και μετρήθηκαν και μετά από ένα χρόνο. Βρήκαμε λοιπόν ότι αυτές οι χαρακτηριστικές πρωτεΐνες που εμφανίζονται στο Αλτσχάιμερ, μετά από ένα χρόνο, στους ανθρώπους που δεν κατανάλωσαν λάδι, αυξήθηκαν αυτές οι πρωτεΐνες στο τέλος του ενός χρόνου. Άρα λοιπόν δεν είχαμε τη διάλυση των πλακών. Εδώ δείχνω απλώς μία διαφάνεια στα γρήγορα, έτσι είναι οι νευρώνες και βλέπετε, αν τα έδειξε και η κυρία Τσολάκη, απλώς δείχνει τώρα μία φωτογραφία, πώς είναι αμυλοειδές πλάκες, οι αμυλοειδείς πλάκες. Το ψάξαμε ακόμη περισσότερο το θέμα και είπαμε από πού προέρχονται αυτές οι πρωτεΐνες αμυλοειδείς του αμυλοειδούς που βρήκαμε και τις μετρήσαμε στο αίμα. Είναι πολύ γνωστό και όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί λίγο επιστημονικά θα ξέρουν ότι αυτά τα κομμάτια του αμυλοειδούς που μετράμε
Προέρχονται από μια μεγάλη πρωτεΐνη, βλέπετε εδώ τη Shell πρωτεΐνη, η οποία είναι η πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς, κόβεται σε δύο σημεία για να δημιουργηθούν τα β' αμυλοειδή. Βλέπετε εδώ στη μεσαία εικόνα, έχει ένα ψαλίδι που δείχνει ότι τα ένζημα κόβουν σε εκείνο το σημείο, σε δύο σημεία που έχει τα δύο ψαλίδια, και βγαίνει αυτό το λαδί χρώμα, τα κομμάτια του λαδί χρώματος, που είναι τα β' αμυλοειδή, τα οποία συσσωματώνουν και δημιουργούν αυτές τις πλάκες. Βρήκαμε λοιπόν ότι το λάδι εμπλέκεται σε αυτό το μηχανισμό της κοπής της πρόδρομης ουσίας του αμυλοειδούς. Άρα δεν συνεχίζεται αυτή η κοπή, άρα δεν δημιουργούνται αυτές οι β' πλάκες και μειώνονται. Δηλαδή όσο στον ένα χρόνο που μετρήσαμε εμείς, αυτές οι β' πλάκες μετά την κατανάλωση του λαδιού είχαν μειωθεί. Έτσι, η κατανάλωση του λαδιού λοιπόν καταλήγει, η ίδια περίπου εικόνα, αυτοί που κατανάλωσαν ελαιόλαδο Μικόλη και είχαν ήπια νοητική διαταραχή, επηρεάστηκε η κάθαρση του αμυλοειδού, δηλαδή γινόταν πιο γρήγορα. Πάλι θα σας δείξω μια συνοπτική εικόνα. Ξέχασα όμως να τονίσω σε αυτό το σημείο, γιατί βλέπω στην αρχή αυτή την εικόνα με το σχέλ που είναι το πάι, η πρωτεΐνη αυτή που μετρούσαμε, ότι ήταν ιδέα του κυρίου Συνάκου που είναι στο πάνελ και μας παρακολουθεί. Και τελειώνοντας την ομιλία, θα το κουβεντιάσει και ο ίδιος αν θέλει να το σχολιάσουμε. Επειδή λοιπόν αυτός ο μηχανισμός που μελετήσαμε με τους συνοδολητικούς παράγοντες είναι αρκετά πολύπλοκος, εδώ τον συνοψίζω και βρήκαμε το εξής. Έχω εδώ πέρα το λάδι και έχω σε ποια σημεία θεωρούμε εμείς ότι επηρεάζεται ο μηχανισμός ο εινοδολητικός. Το αποτέλεσμα του λαδιού είναι να καταργήσει αυτή την πρωτεΐνη πάει, με τα αρχικά λέω, δεν το διαβάζω το αγγλικό, που είναι πλασμίνο δυναχτιβέητο ή φιλιτρένα. Καταργεί λοιπόν αυτή την πρωτεΐνη με αποτέλεσμα να επηρεάζει δύο άλλες πρωτεΐνες. Εδώ βλέπω με τα βέλη τα μαύρα που δείχνει ότι αυτές αυξάνονται, είναι και αυτές ένζημα και ενεργοποιούν έτσι την κοπή του πλασμινογόνου. Εμείς, χρησιμοποιώντας λάδι όμως, βλέπετε ότι και έχω για ένα άλλο χ. Οπότε, σε αυτό το σημείο επηρεάζεται αυτή η πρωτεΐνη με αποτέλεσμα να μην προχωράει η κοπή όπως σας έδειξα προηγούμενα και άρα να μην παράγεται το β' αμυλοειδές. Άρα αυτή η ουσία τέλος πάντων που συσσωματώνεται μέσα στον εγκέφαλο. Ένα άλλο πείραμα έτσι που προσπαθήσαμε να κάνουμε, εστιάσαμε σε ένα δεύτερο παθολογικό χαρακτηριστικό του Αλτσχάιμερ. Αυτό είναι τα ενδοκυπερικά νευροειμιδιακά του λίπια, όπως τα λέμε. Θα το δείξω με εικόνα για να μην μπλέξουμε με πολλές βιοχημικούς όρους. Μέσα στους νευρώνες έχουμε κάτι μικροειμίδια σε αυτή την περιοχή, ας πούμε, του άξονα, που αποτελείται από μία πρωτεΐνη που είναι αυτή η τάφη, η γνωστή πρωτεΐνη. Όσο προχωράει το στάδιο του Αλτσχάιμερ, αυτή βρίσκεται ότι είναι υπερφοσφοριωμένη. Έχει κάποιες φωσφορικές ομάδες. Σιγά σιγά έχουμε φθορά αυτών των νευραξώνων και δημιουργούνται κάποια τολίπια, όπως βλέπετε εδώ. Οπότε εμείς θελήσαμε και μετρήσαμε αυτή την τάφη πρωτεΐνη και την υπερφοσφοριωμένη για να δούμε εάν με την επίδραση του λαδιού έχουμε κάποια διαφορά. Και πράγματι είχαμε διαφορά και θα δείτε και παρακάτω με ποιον τρόπο. Δηλαδή βρήκαμε πράγματι η κατανάλωση του λαδιού μείωνε τη δυνατότητα υπερφοσφορίωσης της τάφ πρωτεΐνης. Τώρα, πού μπορούμε να αποδώσουμε αυτές τις δευτερευνητικές ιδιότητες, ας πούμε, του ελαιολάδου. Θεωρείται ότι εμπλέκεται το οξυδοτικό στρες και στην ήπια νοητική διαταραχή, αλλά και στην νόσο Αλτσχάιμερ. Και μάλιστα έχουμε δύο τύπων στρες, που είναι το οξυδοτικό και το νητροδοτικό στρες. Για να καταλάβουμε, θα μόνιμα αυτή την εικόνα. Επειδή καταναλώνουμε πολλά αντιοξυδοτικά στον οργανισμό ή παράγει ο ίδιος ο οργανισμός σε αντιοξυδοτικούς αμυντικούς μηχανισμούς. Από την άλλη όμως, κατά τη διάρκεια της ζωής μας, επειδή εκτιθέμεθα σε πολλούς λατικούς και τοξικούς παράγοντες, όπως είναι το κάπνισμα,
όπως είναι το μολυσμένο περιβάλλον, όλα αυτά τα οποία δημιουργούν στρες, δημιουργούν μέσα στον οργανισμό κάποιες χημικές ρίζες. Και επειδή είμαι χημικός, θα έπρεπε να το είχα αναλύσει, αλλά φοβάμαι ότι θα κουραστεί το ακροατήριο και τις έβγαλα την τελευταία στιγμή. Άρα λοιπόν, όταν λέμε οξυδοτικό στρες, δημιουργείται μία ανισορροπία μέσα στον οργανισμό μας από τα οξυδοτικά που δημιουργούνται από τις βλαπτικές ενώσεις, τις τοξικές, το κάπνισμα, το περιβάλλον κτλ. Και τα αντιοξυδοτικά που τα παράγει μεν ο ίδιος ο οργανισμός, αλλά τα προσλαμβάνουμε και με τις τροφές. Ας πούμε τη βιταμίνη ε ή το ελαιόλαδο, το οποίο έχει ε και διάφορες αντιοξυδοτικές ουσίες, όπως και οι πολυφενόλες και πολλές άλλες. Αν λοιπόν έχουμε μία ανισορροπία, τότε έχουμε το οξυδοτικό στρες. Αυτό το οξυδοτικό στρες λοιπόν θελήσαμε να μετρήσουμε με κάποιους δείκτες και βρήκαμε ότι η κατανάλωση του ελαιολάδου από ασθενείς με MCI μειώνει το οξυδοτικό στρες και αυτό αντανακλάται στην μείωση της φωσφοριωμένης πρωτεΐνης TAF. Δηλαδή εμείς μετρήσαμε αυτή τη φωσφοριωμένη πρωτεΐνη TAF, μελετήσαμε λίγο το μηχανισμό, φαίνεται εδώ και αν κάποια στιγμή δεν ξεπεράσω το χρόνο μπορώ να επανέλθω να εξηγήσω όποιον τελικά θέλει. Άρα μελετήσαμε αυτόν τον μηχανισμό του οξυδοτικού στρες και βρήκαμε ότι με το λάδι μειώνεται το οξυδοτικό στρες και ουσιαστικά μειώνεται και η φωσφοριωμένη πρωτεΐνη TAF. Στη συνέχεια πήραμε και μελετήσαμε μια άλλη πρωτεΐνη που επίσης βρήκαμε από τη βιβλιογραφία είναι πολύ σημαντική, γιατί θεωρείται ότι είναι νευροπροστατευτική πρωτεΐνη για την νόσο Αλτσχάιμερ. Αυτή η πρωτεΐνη είναι η BMI, όπως τη λένε. Το όνομά της είναι μεγάλο, όπως βλέπετε μέσα στην παρένθεση, οπότε γι' αυτό και τη λέω με σύνδεση BMI. Τι είναι αυτή η πρωτεΐνη? Αυτή η πρωτεΐνη σταδιακά μειώνεται στους νευρώνες με την ηλικία. Και αυτό βρέθηκε σε πειράματα και εγκέφαλου ποντικού και εγκέφαλου ανθρώπου. Επίσης, βρέθηκε ότι αυτή η πρωτεΐνη εμφανίζει μια ανεπάρκεια σε παθολογικές καταστάσεις όπως είναι η νόσος Αλτσχάιμερ. Αυτή λοιπόν η ανεπάρκεια προκαλεί επιτάχυση της διαδικασίας της γύρασης και έτσι προάγει την συσσόρευση του οξυδοτικού στρες. Αν λείπει αυτή η πρωτεΐνη BMI σε ανθρώπινους νευρώνες, το αποτέλεσμα που μετρήσανε ήταν ότι δημιουργείται αμυλοείδωση. Δηλαδή συσσόρευση αμυλοειδούς, συσσόρευση της φωσφοριωμένης TAF και τελικά νευροεκφυλισμό. Οπότε αυτοί είναι οι λόγοι δηλαδή που επέλεξα αυτή την πρωτεΐνη. Βρήκαμε λοιπόν όταν μετρήσαμε ότι η θεραπεία με ελαιόλαδο αυξάνει τα επίπεδα αυτής της νευροπροστατευτικής πρωτεΐνης στο νερό των ασθενών με MCI όταν πήραν λάδι για 12 μήνες. Στη συνέχεια μετρήσαμε επίσης πάλι τους δείκτες κλασικά του Αλτσχάιμερ και βρήκαμε ότι αυτοί οι δείκτες των αμυλοειδών επιστρέφουν στα φυσιολογικά επίπεδα μετά από χορήγηση ελαιολάδου σε ασθενείς με MCI για 12 μήνες. Όπως σας είπα, είχαμε και κοντρόλ φυσιολογικούς ανθρώπους, οπότε τους μετρούσαμε και αυτούς και βλέπαμε σε σχέση με αυτούς που πήραν λάδι και τα επίπεδα ήταν περίπου τα ίδια. Και με τη χορήγηση λαδιού φαίνεται ότι αυτή η πρωτεΐνη είναι νευροπροστατευτική, ρυθμίζει το οξυδοτικό στρες και το μειώνει, όπως μειώνει και διάφορες φλεγμονώδεις καταστάσεις που υπάρχουν στον οργανισμό. Εγκατακλείδη με βιοχημικές δοκιμές που ακολούθησαν τις κλινικές, επιβεβαιώνουμε ότι η αποκατάσταση της δραστικότητας της BMI μέσω χορήγησης ελαιολάδου B-coil σε ασθενείς με MCI μπορεί να είναι μια θεραπευτική προσέγγιση κατά του νευροεκφυλισμού που οδηγεί στο Αλτσχάιμερ. Και προχωράμε λίγο ακόμα. Οπότε, έχω εδώ απλά μια διαφάνεια συνοπτικά για το όσους καταλαβαίνουν τους όρους, ότι όλοι οι δείκτες που μετρήσαμε για να δούμε αν μεταβάλλονται με τη χορήγηση ελαιολάδου μπορούν να ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, ας πούμε. Είναι οι βιοδείκτες φλεγμονής, οπότε βρήκαμε ότι πράγμα το λάδι μειώνει τη φλεγμονή. Βρήκαμε βιοδείκτες οξυδοτικού στρες, οι οποίοι μειώνονται και αυτοί με το ελαιόλαδο. Και βρήκαμε ότι έχουμε μεταβολή επίσης στους βιοδείκτες της νόσου Αλτσχάιμερ.
και τους κλασικούς βιοδείκτες και έχουμε εδώ αύξηση μόνο της νευροπροστατευτικής πρωτεΐνης. Εφόσον έχουμε αύξηση, τι άλλο θέλουμε, να έχουμε πετύχει μια αύξηση της νευροπροστατευτικής πρωτεΐνης. Συνεχίζω λίγο ακόμα, δεν έχω πάρα πολλές διαφάνειες. Στη συνέχεια, ξεκινήσαμε μια άλλη εργασία, όπου θέλαμε να δούμε εάν το ελαιόλαδο εμπλέκεται στο μηχανισμό επιδιόρθωσης βλαβών του DNA. Όταν έχουμε πάρα πολύ έντονο οξυδοτικό στρες, υπάρχει ένα ένζυμο, το οποίο είναι, το λέμε PARP1 ως σύντηση, για όσους καταλαβαίνουν τον όρο, είναι Poly-ADP ριβόζη πολυμεράση. Αυτό είναι ένα ένζυμο το οποίο είναι υπεύθυνο για να διορθώνει τις βλάβες του DNA που έχουμε στον οργανισμό μας. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε πολύ έντονο στρες, αυτό το ένζυμο αυξάνεται και η αύξηση αυτού ενεργοποιεί διάφορα ένζυμα που προσπαθούν να επιδιορθώσουν το DNA. Και εάν, ας πούμε, οι βλάβες είναι επιδιορθώσιμες, τότε το κύτταρο επιβιώνει, ενώ εάν δεν είναι επιδιορθώσιμες, οδηγεί το κύτταρο σε θάνατο, σε απόπτωση. Έτσι λοιπόν, θελήσαμε να μελετήσουμε και αυτόν τον μηχανισμό. Όπως βλέπετε, στο κέντρο είναι αυτό το ένζυμο PARP και δεξιά σας λέει DNA damage, δηλαδή οι βλάβες του DNA. Μετρήσαμε κάποιους συγκεκριμένους βιοχημικούς δείκτες οι οποίοι εμπλέκονται στις βλάβες του DNA και βρήκαμε, για να μην σας κουράζω με τα ονόματα, ότι όλοι οι βιοδείκτες των ασθενών με ήπια νοητική διαταραχή που είχαν καταναλώσει ελαιόλαδο μικόλι ένα χρόνο ήταν ισοδύναμοι μετά από ένα χρόνο με εκείνους τους δείκτες των υγιών συμμετεχόντων. Σε αντίθεση με αυτούς που μετρήσαμε για τους ασθενείς που είχαν MCI αλλά που δεν χορηγήθηκαν με ελαιόλαδο μικόλι. Και αυτό φυσικά ήταν εντυπωσιακό. Έτσι, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η χορήγηση του ελαιολάδου Νικόλ σε ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή είχε σαν αποτέλεσμα την αποκατάσταση της βλάβης του DNA καθώς και των καθιερωμένων βιοδικτών της νόσου Αλτσχάιμερ εξαιτίας των αντιοξυδοτικών ιδιωτήτων που έχει το λάδι, που έχει μια φαίνεται να έχει μια θεραπευτική ιδιότητα έναντι της νόσου. Στη συνέχεια, θεωρήσαμε ότι πρέπει να ψάξουμε και λίγο περισσότερο για να δούμε ποιες είναι οι ιδιότητες του λαδιού. Οπότε ανατρέξαμε και ψάξαμε στη Διεθνή Βιβλιογραφία και κάναμε ένα άρθρο επισκόπησης για να βρούμε όλες και να καταγράψουμε όλες τις ιδιότητες που διαθέτει το λάδι. Έτσι πήραμε και καταγράψαμε όλες τις μελέτες που γίναν είτε σε κυταριακές καλλιέργειες, είτε σε ζώα, είτε σε κλινικές δοκιμές. Και βρήκαμε ότι πράγματι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο έχει ενισχυμένη νευροπροστατευτική δράση, έχει αντιοξυδοτική και αντιφλεγμονώδη δράση, έχει αντιαθυροσκληρωτική δράση, αντικαρκινική δράση και αντιμικροβιακές ιδιότητες. Επιπλέον προέκυψε ότι πρέπει να διεξαχθούν πιο τυχεοποιημένες ελεγχόμενες ή διαχρονικές μελέτες παρατήρησης για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα της ευεργετικής επίδρασης του στην υγεία γενικότερα. Δηλαδή εννοώ εδώ ότι θα μπορούσε η μελέτη να επεκταθεί και πέραν του ενός έτους, να είναι ας πούμε πιο παρατεταμένη, διαχρονική, για να μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Δεν λέω τίποτε. Στο τέλος αυτής της ομιλίας μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια νευρολογίας κυρία Μάγδα Τσολάκη και την ομάδα της, η οποία μας χορήγησε όλα αυτά τα δείγματα που αναλύσαμε. Και φυσικά προηγήθηκαν και όλες οι νευροψυχολογικές αναλύσεις για να μπορούμε εμείς να είμαστε σίγουροι για τα δείγματα που αναλύουμε. Να ευχαριστήσω την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών, η οποία μέσω των ασθενών της μας χορήγησε επίσης τα δείγματα. Την ευχαριστήσω την εταιρεία Γιάννη Σόλις Γκρου για τη χορήγηση του ελαιολάδου Νικόλ στους ασθενείς κατά τη διάρκεια όλου αυτού του χρόνου και φυσικά εσάς για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πανταζάκη για την πολύ περιεκτική ομιλία σας. Εγώ παρουσίασα δύο εργασίες, εσείς παρουσιάσατε 6-7 πόσες. Και προσπάθησα μέσα στα 15-20 λεπτά, 6 εργασίες δεν μπορούσα.
Ναι. Τι να πρωτοβάλλω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν πολύ περιεκτική η ομιλία σας. Υπάρχουν ερωτήσεις. Να πω πρώτα ότι όλες αυτές οι εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά. Μέχρι στιγμής πολλές στον αριθμό, όπως είπε η κυρία Τσολάκη. Έγινε. Οπότε φαντάζομαι να πείσουμε την ερευνητική κοινότητα, ας πούμε. Χαιρετούμε την κυρία Παγοροπούλου από την Αθήνα. Κυρία Παγοροπούλου, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Ακούμε την ερώτησή σας. Εγώ πάρα πολύ. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία έχει σχέση με το μητροδοτικό στρες, ναι. Κάτι που δεν το έχω ξανακούσει και θέλω περισσότερες πληροφορίες. Ναι. Και η δεύτερη, με το προδιαθεσικό γονίδιο για την Αλτσχάιμερ, που εμείς οι Έλληνες το έχουμε σε ποσοστό 6%. Είμαστε τυχεροί έναντι των υπόλοιπων Ευρωπαίων που το έχουν σε ποσοστό 10%, δηλαδή κινδυνεύουμε λιγότερο. Και αν συνδέεται αυτό, η ερώτηση είναι προς την κυρία Πανταζάκη, με την ανάλυση που έχει κάνει μέχρι τώρα. Προδιαθεσικά είμαστε πιο τυχεροί εμείς οι Έλληνες. Δεν έχουμε μελετήσει καθόλου. Αυτό είναι μέσα στα σχέδιά μας. Για παράδειγμα, αν εννοείται την ΑΠΟ ε να μελετάμε πρώτα. Ναι, αυτό εννοώ. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα τις μελέτες, αλλά μέχρι στιγμής αυτό δεν το αναλύσαμε. Αλλά όπως φαίνεται το αποτέλεσμα, το λάδι έχει έναν πλειοτροπικό, όπως έχω βάλει σε μια εργασία μου τον τίτλο, πλειοτροπικό μηχανισμό. Δηλαδή δεν φαίνεται να επηρεάζει μόνο σε ένα σημείο κάποιο μηχανισμό, αλλά χτυπάει σε πολλά σημεία. Γι' αυτό προσπάθησα σήμερα να δείξω με τις διαφάνειες, εκεί που έβαζα το χ, για να δείξω σε ποια σημεία βρήκαμε ότι μπορεί να λειτουργεί και να επηρεάζει. Αλλά για την ΑΠΟ ε δεν έχουμε πληροφορία αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πείτε μου και για τον υπροδοτικό στρες. Μέσα στον οργανισμό παράγονται ενεργές ρίζες οξυγόνου από διάφορες χημικές αντιδράσεις που γίνονται μέσα στα κύτταρα. Από το οξυγόνο παράγονται ρίζες οξυγόνου. Το άζωτο όμως που υπάρχει σε κάποιες ενώσεις, όπως είναι οι πρωτεΐνες και τα μινοξέα, μπορεί όταν καταβολιστούν να παράγουν ρίζες αζότου. Και όταν είναι άζωτο, από το νίτρογεν, ονομάζονται υπροδοτικό στρες. Όταν υπάρχει δηλαδή συσσόρευση ριζών αζότου, nitrogen species λέγονται στα αγγλικά, nitrogen species, παράγονται ρίζες αζότου. Όταν αυτές ξεπεράσουν σε αυτό το balance που έδειξα των οξυδοτικών και αντιοξυδοτικών, αν ας πούμε βαρύνει προς την πλευρά των ριζών αζότου, πάλι δημιουργείται στρες, αλλά αυτή τη φορά ονομάζεται νητροδοτικό στρες και όχι οξυδοτικό στρες. Έχει να κάνει με το χημικό στοιχείο, αν είναι οξυγόνο ή άζωτο. Ναι. Πρακτικά μπορούμε να το αναχαιτήσουμε μέσω της διατροφής μας. Ναι, βέβαια. Πώς? Πρέπει να βρούμε ουσίες, φυτικά προϊόντα, τα οποία μειώνουν αυτό το οξυδοτικό στρες. Και μάλιστα, μπορώ να επανέλθω τώρα, εμείς μετρήσαμε ένα δίκτυο του νητροδοτικού στρες, που είναι ένα ένζυμο. Δεν ξέρω αν μπορώ να ανεβάσω ξανά την ομιλία μου σε όλο αυτό. Όχι, δεν πειράζει. Πρακτικά. Υπάρχουν δείκτες, υπάρχουν τα επίπεδα ενός ενζύμου που φαίνεται ότι είναι αυξημένα ή ελαττωμένα. Η σημασία έχει να βρούμε κάποια προϊόντα, είτε φάρμακα είτε φυτικά προϊόντα, κυρίως εγώ αυτό προτιμώ, τα οποία να μειώνουν τα επίπεδα αυτού του ενζύμου που δείχνει αποτελεσματική μείωση του νητροδοτικού στρες. Μάλιστα. Δεν είναι στον κατάλογο, δηλαδή, των τροφών που μας έδειξε η κυρία Τσολάκη. Ίσως να μην έχουν αναλυθεί, γιατί δεν έχουν αναλυθεί πάρα πολλά πράγματα για τον υπηρετικό στρες. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ. Να συμπληρώσω, Άννα μου, ότι κάναμε από έστους ασθενείς μας. Ναι. Οι περισσότεροι ασθενείς που είχαν το προδιαθεσικό γονίδιο ήταν στην ομάδα του αγουρέλαιου. Εάν ήταν ίσες οι ομάδες, ίσως το αγουρέλαιο μας έδινε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οι περισσότεροι ασθενείς που είχαν ε4 θετικό ήταν στην ομάδα που πήρε το αγουρέλαιο, που έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Μια που έχω το λόγο, κυρία Τσολάκη, να σας δώσω και μια πληροφορία που, για μια δράση που θα γίνει εδώ στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Πείτε μας. Με κάλεσαν από τη ΓΑΔΑ, είναι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, να εκπαιδεύσω
75 αξιωματικούς πάνω στην ενδοοικογενειακή βία κατά των ηλικιωμένων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μία σοβαρή, θα έχω μία ολόκληρη ώρα στη διάθεσή μου για την εκπαίδευση των αξιωματικών αυτών και θα δώσω πολλά στοιχεία για τις οικογένειες ώστε να βοηθηθούν να περιβάλλουν τον γύρω ψυχιατρικό ασθενή με όσο το δυνατόν καλύτερη φροντίδα, γιατί καταλαβαίνετε ότι και ο γυροψυχιατρικός ασθενής προκαλεί μερικές φορές την παραμέληση ή την κακοποίηση. Επομένως, απλώς να τους πείτε, ναι, ζητήσουν να τους εκπαιδεύσουμε και για την άνοια. Όταν τελειώσετε, ναι, να τους ζητήσετε, μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε διαδικτυακά για την άνοια, γιατί υπολογίζουμε ότι κάθε Πέμπτη θα έχουμε και μία εκδήλωση στις 6.30 ώρα φέτος, αυτή τη χρονιά. Πολύ. Οπότε πραγματικά μπορούμε να, όσοι θέλουν να εκπαιδεύονται και στην άνοια. Επειδή εγώ θα ανοίξω το θέμα, θα βάλω και την κατάθλιψη και τα οξέα συγχυτικά επεισόδια, θα μιλήσω και για τα τρία D's του γύρατος, depression, delirium και dementia. Ό,τι πληροφορίες έχετε, κυρία Τσολάκη, που θα μου ήταν χρήσιμες και πρόσφατες επιστημονικά, μέχρι την άλλη εβδομάδα μου είναι ευπρόσδεκτο να μου τη στείλετε με mail ή με όποιο άλλο τρόπο, γιατί είναι κάτι που θα φανεί πάρα πολύ χρήσιμο και φυσικά θα αναφέρω την πηγή τους, δηλαδή εσάς. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για την κυρία Παταζάκη? Μία ερώτηση στο chat ήταν για πόσο καιρό δώσαμε το λάδι, το ακούσαμε πολλές φορές. Έχει και ένα χρόνο. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Φαίνεται ότι κουραστήκατε. Θα προσπαθήσουμε την άλλη φορά να είμαστε ακόμη πιο σύντομοι, έτσι ώστε να τελειώνουμε πολύ πιο γρήγορα. Εάν δεν υπάρχει ερώτηση, να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν απόψε μαζί μας. Και πραγματικά είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε κάτι πολύ σύγχρονο και μοναδικό ίσως στον κόσμο, γιατί δεν έχει γίνει κάτι παρόμοιο στον κόσμο. Η Αμερική τώρα κινητοποιείται για να κάνει παρόμοιες μελέτες στους ανθρώπους, αλλά και στα πειραματόζωα. Συνεργαζόμαστε με κάποιους από την Αμερική πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είμαστε μπροστά. Ελπίζω ότι άμεσα θα ξεκινήσουμε με το καινούριο λάδι που θα μαζέψει η εταιρεία Γιάννης. Το καινούργιο γουρέλαιο θα ξεκινήσουμε αυτή τη μακροχρόνια μελέτη που τελικά χρειάζεται. Όπως επίσης αυτό που σκέφτηκα αυτές τις μέρες με τους συνεργάτες είναι να ξαναεξετάσουμε αυτούς τους ανθρώπους που τους δώσαμε λάδι για ένα χρόνο μετά από την πάροδο ενός ή δύο χρόνων από τότε, για να δούμε λιγάκι αν αυτά τα αποτελέσματα συνεχίσουν να παραμένουν στο ίδιο επίπεδο. Κυρία Πανταζάκη, μπορούμε να τους πάρουμε και αίμα. Να δούμε αν τελικά και μακροχρόνια είναι αυτά τα αποτελέσματα. Αν δηλαδή μπορούν να παίρνουν οι άνθρωποι λάδι και να έχουν για πολλά χρόνια τα αποτελέσματα αυτά τα οποία παρουσιάσαμε απόψε. Καλό βράδυ σε όλους. Να ρωτήσω κάτι, αν επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσετε. Αυτό το λάδι πώς μπορούμε να το προμηθευτούμε εμείς? Θα μας το πείτε εσείς σε ποια διάρκεια? Επειδή το ξαναρωτήσατε, θα είναι στα φαρμακεία τον επόμενο καιρό και θα έχει το όνομα Μικόι. Αυτό θα είναι στα μπουκαλάκια αυτά και θα παίρνετε τη συσκευασία του μήνα σε μια πολύ καλή τιμή. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχει, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.